Είμαστε στο MWC της Βαρκελόνης και βρίσκομαι στο περίπτερο του ΣΕΚΕ, στο booth του ΣΕΚΕ. Έχω μαζί μου τον κύριο Μάνο Μακρομάλη, Vice President, Αντιπρόεδρο του ΣΕΚΕ, και μαζί πρόκειται να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την αποστολή του ΣΕΚΕ, που για μία ακόμη χρονιά βρίσκεται στο Mobile World Congress. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ποιοι είναι οι στόχοι του ΣΕΚΕ στο φετινό MWC. Μιλήστε μας λίγο περισσότερο για την ελληνική αποστολή. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που μας υποστηρίζετε για άλλη μια φορά στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Ο ΣΕΚΕ βρίσκεται φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά, με εξαίρεση το 2020 της πανδημίας, στο MWC. Πρωτεύων στόχος του για τη συμμετοχή του στο MWC ήταν να επανέλθει σιγά σιγά στην κανονικότητα. Πέρσι ήρθαμε, είχαμε μια έκθεση η οποία ήταν πολύ μικρή σε μέγεθος, είχε μια πολύ στοιχειώδη παρουσία και από την πλευρά της ελληνικής αποστολής, αλλά και από την πλευρά όλων των υπολείπων συμμετεχόντων στην έκθεση. Φέτος είναι με πολύ μεγάλη μας χαρά, βλέπουμε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή τα τελευταία 9 χρόνια, συμμετέχουμε 42 εταιρείες περίπου. Έχουμε, έχουμε περίπτερο στο κύριο χώρο της έκθεσης MWC και παράλληλα έχουμε και stands άλλων 8 εταιριών στο δεύτερο κομμάτι της έκθεσης, που είναι το 4 years from now, όπου είναι καθαρά οι startup εταιρείες. Άρα ο βασικός μας στόχος ήταν να έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία. Ο στόχος αυτός επιτέθηκε. Ο δεύτερος στόχος ήταν να μπορούν όλες αυτές οι εταιρείες να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα με όσες περισσότερες συναντήσεις και κατ' επέκταση δυνητικές συμφωνίες ή επιτυχίες μπορούν να έχουν. Το μέχρι τώρα στατιστικό δείχνει ότι και αυτός ο στόχος μάλλον θα επιτευχθεί, διότι ήδη την Δευτέρα το πρωί ήταν εταιρείες που είχαν κλείσει 6-7 συναντήσεις και υπήρχε πολύ μεγάλη δυναμική σε αυτό που κάνανε. Πολύ ωραία. Φυσικά γνωρίζουμε ότι ο ΣΕΚΕ υποστηρίζει έτσι τα startups, τις νεοφυείς μάλλον επιχειρήσεις. Ποια είναι τα φετινά trends όμως στον χώρο των tech startups που έχετε δει εσείς? Θα σας πω καταρχάς ποιο είναι το mix της αποστολής, της ελληνικής αποστολής. Στην ελληνική αποστολή βλέπουμε εταιρείες οι οποίες έχουν να κάνουν με εφαρμογές σε 5G τεχνολογίες, δίκτυα 5η γενιάς. Βλέπουμε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του fintech ή με κομμάτι fintech και blockchain, καινούργια μοντέλα τα οποία εισαγάγονται όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά, εταιρείες που έχουν να κάνουν με κομμάτι smart mobility και εφαρμογές γύρω από αυτό, με εταιρείες πιο κλασικές αλλά πάντα με καινούργια προϊόντα καινοτόμα στο κομμάτι των επικοινωνιών, του SMS marketing και της τηλεφωνίας. Και τέλος, ένα από τα σημαντικά κομμάτια που έχουμε στην φετινή αποστολή είναι ότι εκτός από τον ΣΕΚΕ, το Enterprise Greece, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους υποστηρικτές όπως είναι η Samsung, η Europa και όλα αυτά, έχουμε κλάστερ όπως είναι το IoT κλάστερ Pleiades της Unisystem ή το EGG της Europa, το οποίο έχουν φέρει μέσα εταιρείες οι οποίες κάνουν networking στη διεθνή σκηνή. Ξέχασα να αναφέρω την υποστήριξη του ΕΒΕΑ με την Θεσσαλονίκη Δαθέα, που επίσης συμμετέχει στην αποστολή με εταιρείες. Άρα, το μίξ των εταιρεών του ΣΕΚΕ, ουσιαστικά της αποστολής της Εθνικής, αντικατοπτρίζει και το μίξ της έκθεσης που βλέπουμε γύρω μας. Πολύ ωραία. Πιστεύετε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα απέναντι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού? Υποστηρίζεται η καινοτομία, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Μπορούν όμως να ανταγωνιστούν πραγματικά? Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέκαθαν είχαν δείξει ότι μπορούν να ανταγωνιστούν, διότι έχουμε πολύ ισχυρά μυαλά στο κομμάτι του development, στο κομμάτι των μηχανικών, γενικά στο κομμάτι της σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων, είτε αυτά είναι προϊόντα λογισμικού, είτε είναι προϊόντα ευρύτερης τεχνολογίας. Τελευταία, προεξαφόντως του deal της συμφωνίας που ανακοινώθηκε με τη Viva και τη JP Morgan, αλλά και πολλών μικρότερων deal, όπως η Sakis Onos που φαίνεται ότι αγοράστηκε από την Meta, Facebook, και από άλλα deals τα οποία έχουν γίνει,
τρόπος της κόλφης, δείχνει ότι δεν έχουμε απλά όρημα και πολύ δυνατά μυαλά στο κομμάτι της ανάπτυξης των προϊόντων και των τεχνολογιών, αλλά πλέον έχουμε και ένα οικοσύστημα το οποίο οριμάζει επιχειρηματικά, λειτουργικά και δείχνει ότι μπορεί να πρωτοσταθεί στην διεθνή σκηνή. Σαφώς, ότι έχουμε ήδη το πρώτο unicorn, που βλέπετε Viva, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ευελπιστούμε όμως στα επόμενα χρόνια θα έχουμε και δεύτερα και τρίτα και τέταρτα unicorn και ευελπιστούμε ότι πλέον κάποια στιγμή θα φτάσουμε το unicorn να είναι ένα commodity και να έχουμε εταιρείες πολύ μεγαλύτερου valuation. Και κάτι τελευταίο, σας έλειψε το MWC με αυτή τη μορφή του, την κλασική, γιατί όσο να είναι, η πανδημία μας χώρισε, μας έκανε να μείνουμε μακριά ένας από τον άλλον. Γεγονός. Το MWC με την παραδοσιακή μορφή, ναι, μας έλειψε, διότι ακόμα και φέτος που έχει επιστρέψει μια κανονικότητα και έχει ένα 70%-65% συμμετοχή και σε κόσμο και σε εκθέτες, ακόμα και φέτος λείπουν όμως πολλά από τα παρελκόμενα δρόμενα τα οποία συνέβαιναν στη Βαρκελόνη κατά τη διάρκεια του MWC, πριν την Κυριακή, τα απογεύματα, όπου ήταν events δικτύωσης του κόσμου. Αυτά δεν έχουν επανέλθει ακόμα. Από την άλλη όμως βλέπουμε μια δίψα από τους ανθρώπους που συναντάμε και μιλάμε και από άλλες εθνικές αποστολές, αλλά και από εταιρείες που μετέχουν μόνες τους στην έκθεση, που έχουν την ανάγκη πλέον να βρεθούν ξανά με κόσμο, να μιλήσουν, να φύγουν από το Zoom, από το Teams ή από οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων μέσω. Είναι λίγο ψυχρόνας. Ακριβώς. Λίγο... Και να βρεθούν διαζώσεις και να μπορέσουν να μιλήσουν. Βέβαια, έχουμε πέσει στην άλλη πλευρά, στην εκεί πέρα όχθη, η οποία είναι ότι στο Zoom δεν φοράμε μάσκες. Στα events τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα διαζώσεις υπάρχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά. Οπότε οι μάσκες είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο και ακόμα προσπαθούμε να αντιληφθούμε με ποιον μιλάμε και να ξαναγνωριστούμε με τον κόσμο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η δίψα που φαίνεται ότι έχει ο κόσμος να βρεθεί ξανά από κοντά, να μιλήσει, να σχεδιάσει και να κάνει καινούργια πράγματα. Και να το κάνει διαζώσεις και όχι διπτυακά. Πολύ ωραία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια για όσο απομένει από την έκθεση. Και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την υποστήριξη για άλλη μια φορά της SmartPress στο κομμάτι της επικοινωνίας του MWC. Ευχαριστούμε πολύ.